τη σπηλιά που έμενε ο παπάς από το Βαφκερί ο Γαζής. Ο Φυγόδικος. Εδώ μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Μπάρμπας ο Τύρης ότι ερχονότανε και έμενε μέσα αρκετό διάστημα και τον τροφοδοτούσε, το έδινε ψωμί. Κάποτε είχε αρρωστής, είχε πυρετό και πήγε ο Μακαρίτης ο Μπάρμπας ο Τύρης και του έφερε ασπιρίνες, αλλά του είχε πλήρη εμπιστοσύνη και έμεινε τουλάχιστον 3-4 μήνες εδώ, μέσα τρυπωμένος μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Αυτά που λέω τώρα είναι κατόπιν πληροφορίες από τον Μπάρμπα Σωτήρ τον Κασάντρη, που ήταν μεγάλος, που έζησε γεγονότα, είχε τη σπηλιά εδώ πέρα που είχε τα γίδια. Απέναντι. Ναι, απέναντι και τον εκράτησε, θα πέσεις. Τον εκράτησε 3-4 μήνες εδώ πέρα, κρυμμένον εδώ στο, σε αυτή την τρύπα. Τι άλλο να πω. Μετά όμως που έληξε το κυνηγητό που του κάνανε και έπεσε και η Χούντα. Α, τότε όταν έπεσε η Χούντα το 1972. Α, πριν πέσει η Χούντα. Μάλλον το 1971 πρέπει να ήταν, ήρθε στον Αλέξανδρο με το λεωφορείο και αναζήτησε το ΣΥΑ το Βλάχο. Τώρα για ποιανούς λόγους, άλλοι λένε ότι επειδή ήξερε ότι τον κυνήγαγε για να πάρει πριν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, και ίσως επήγε να το αποδείξει, να εγώ ζω, λέω, δεν ξέρω, αυτό είναι εικασίες δικές μου. Φήμες. Ε? Φήμες. Φήμες, βεβαίως. Ναι. Δεν ξέρω, ας πούμε, και πήγε και στο μέσα στο λεωφορείο δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Εγώ δεν τον εγνώριζα, ούτε τον ήξερα, ούτε ας πούμε αυτό. Αλλά ήταν κάτι άλλοι βαφκερίτες, τον ξέρανε. Και όταν κατέβηκε στην πλατεία ήταν ο Κώστας ο Κοτσομπόλος, συγκεκριμένα ο Γιωργάκης ο Μπακογιώργος. Αυτό το θυμάμαι, μου έχει μείνει, πώς το λένε, εγώ έπαιρνα τα πράγματα από το λεωφορείο. Λοιπόν, και κατέβηκε εκεί και ζήτησε Κοτσομπόλη, λέει, πού είναι ΣΥΑ, λέει, του Βλάχου, ΣΥΑ Τραγάτ. Και του λέει, να είναι εδώ πέρα, πήγε κάτω στο σπίτι, τώρα δεν ξέρω τι είπανε, τι συνομιλήσανε, τι κάνανε, δεν μπορώ να ξέρω. Και μετά από εκεί αυτός πήρε την αμνηστία. Πήγε στην Αθήνα, νομίζω, πήγε στην οικογένειά. Δεν ζήτησε να δει και το Σωτράκια και τον Μπάρμπα Σωτήρη. Δεν ξέρω, είχε βγάλει την πάλι αρρώστια. Δεν είχε ζητήσει να δει και τον Μπάρμπα Σωτήρη. Ε, το Σωτράκια είχε ζητήσει να τον δει. Όχι, δεν είπε εκείνη τη στιγμή όχι για τον Γέρο Σωτήρη. Δεν είπε τίποτα για τον Γέρο Σωτήρη. Ο Γέρος Σωτήρης είχε πεθάνει. Πόσο καιρό έμεινε εδώ μέσα. Αυτός έμεινε 3-4 μήνες. 4 μήνες. Μιλάμε τώρα όταν. Μετά τους Γερμανούς που κυνηγάγανε τους αριστερούς ή δεξί, το 45-46. Κάπου εκεί. Το 43. 42-43, κάπου εκεί μέσα. Και μετά 25 χρόνια που έληξε αυτός η φυγοδικία του. Και ο περισσότερος καιρός μετά ανέβηκε τσικάρους. Και τον τροφοδοτούσε ο Λάκης ο Μπερδεμπές. Τον είχε ο Λάκης ο Μπερδεμπές. Και ένα όπλο, από ό,τι λέει ο Αριτόκρατος, το λέει τώρα πρόσφατα ότι το είχαν μέσα σε 9 κφάλα σε ένα δέντρο, τώρα τελευταία χρόνια και το βρήκε ας πούμε το είχε αυτός. Και προφυλακόταν, ήταν οπλισμένος. Και το όπλο πού πήγε κατέληξε τελικά. Και γκαλίβα τουλάχιστον. Κατά λάθος, όχι πίτες, έμενε εκεί. Το όπλο πού κατέληξε, το όπλο. Το όπλο δεν ξέρω τι το έκανε, ο Αριτόκρητος Κωνσταντίας ξέρω. Τώρα το έλεγε, είναι κάμπος ο καιρός, το έλεγε ότι το βρήκαν ας πούμε το όπλο. Λοιπόν, αυτή είναι η σπηλιά λοιπόν στην Εράιδα, Χασνάς που λέγεται. Χασνάς. Ο Χασνάς. Χασνάς είναι. Να σε καλά Γιώργο, προχωράμε. Λοιπόν.